Γεια σας. Πάμε τώρα στο μεγάλο το θέμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είχαμε τον κύριο Σιμίτη, εχθές τα προλάβαμε και είπαμε ότι είχαμε ένα χορό βρικολάκων μέσα στην Βουλή, οι οποίοι βγήκανε από τους πολιτικούς τους στάφους για να τοποθετηθούν επί των εθνικών θεμάτων. Και δυστυχώς ο κύριος Σιμίτης, ο οποίος ήταν ο τροχονόμος της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι μαζί με τον κύριο Παπανδρέου ένας εκ των βασικών συντελεστών στα αδιέξοδα τα οποία έχουμε στην εξωτερική μας πολιτική και στα εθνικά μας θέματα, να εγκαλέσει την κυβέρνηση επειδή εφαρμόζει τη δική του πολιτική. Μοναδική απόκληση από την πολιτική Σιμίτη στα ελληνοτουρκικά είναι ότι αποκλίνει ελαφρώς η κυβέρνηση από τη συμφωνία του Ελσίνκη, η οποία είχε καταγγελθεί και από το Πατριωτικό Πασόκ και από όλες τις, από όλες τις πολιτικές δυνάμεις του υγιούς εθνικού πατριωτισμού σε τούτον εδώ τον τόπο, ότι ισοδυναμούσε με μια νέα ζυρίχη η οποία έβαζε με πολιτικά μέσα την Τουρκία στην Κύπρο. Και βγήκε χτες ο κύριος Σιμίτης να εγκαλέσει την κυβέρνηση. Ο κύριος Σιμίτης που ως πρωθυπουργός ανεγνώρισε με τη συμφωνία της Μανδρίτης ότι η Τουρκία έχει ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Μην το ξεχνάμε, αυτό. Το έτσι. Και βεβαίως εγκατέλειψε τελείως τον ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου, είχε εγκαταλείψει το όνομα των Σκοπίων και το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν πώς θα επιβάλει το σχέδιο Ανάν στην Κύπρο και πώς θα γίνει ο ευχάριστος τροχονόμος στις μεγάλες δυνάμεις, ο ευχάριστος τροχονόμος της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι αυτό απαιτούσαν οι φίλοι μας οι Αμερικανοί. Ο κύριος Μολυβιάτης πολύ ορθά του είπε ότι τα προβλήματα τα οποία δεν επιλύσατε εσείς επί 20 έτη θέλετε να τα επιλύσουμε εμείς σε 7 μήνες, ένα. Και του λέει, για ποιες διαφορές μιλάτε κύριε Σιμίτη? Η διαφορά είναι μία, είναι τη υφαλοκρηπίδα. Και βγήκε ταραγμένος όπως βλέπετε ο κύριος Σιμίτης για να πει ότι υπάρχουν και άλλα θέματα, ας μην κρυβόμαστε. Εάν ενθυμίστε, το Υπουργείο Εξωτερικών, όλοι εκείνοι οι σύμβουλοι οι οποίοι κατά τον κύριο Πάγκαλο μίλαγαν την Αγγλική εκείνη την εποχή, έβαζαν και θέμα εναερίου χώρου. Η Ευρώπη επίεζε για την επέκταση των αλλιευτικών μας χωρικών υδάτων στα 12 μίλια και το Υπουργείο Γεωργίας και ο κύριος Γιαννίτσης, υπουργός αναπληρωτής εξωτερικών, έλεγε, μα δεν θα μας πείτε εσείς και μη μας πιέζετε πότε θα το κάνουμε, διότι ήταν ο προάγγελος για την επέκταση των χωρικών μας υδάτων, των εθνικών χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, όπως ορίζει το Διεθνές Δίκαιο και για το οποίο είχε βγάλει δικανικούς και πανηγυρικούς ο Ανδρέας Παπανδρέου κάποτε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είναι παρήγορο ότι ο κύριος Μολυβιάτης επαναφέρει την εξωτερική πολιτική για το Αιγαίο στο δόγμα, έτσι, στο δόγμα του τον Καραμαλή και Ανδρέα Παπανδρέου, όχι στα δόγματα Μητσοτάκη Σιμίτη. Το τελειώνουμε το θέμα αυτό. Πάμε στον κύριο, πριν πάμε στον κύριο Μητσοτάκη, να πούμε ότι σήμερα ολόκληρη η ανθρωπότητα πενθεί για τον Γιασέρ Αραφάτ. Ήτανε τρομοκράτης στα πρώτα χρόνια της πολιτικής του δράσης, καταζητούμενος, έτσι κατόρθωσε και επευλήθη μέσα στο σύστημα το πλανητικό, αναγνωρίστηκε ως αρχηγός, έδωσε το δικαίωμα στους Παλαιστινίους να υπάρχουν παρά το αιματοκύλισμα σε αυτή την περιοχή, έβαλε την Παλαιστίνη και πάλι μέσα στο χάρτη, ήρθε σε συμφωνίες με τον Κλίντον, την Ολμπράι, τους Ισραηλινούς, τεινάχθηκαν σε κάποια στιγμή όλα στον αέρα.
Και βεβαίως έτσι το είχαμε φωνάξει, το είχαμε πει τότε ότι η καρδιά μας είναι στη Ραμάλα, αλλά η συμπεριφορά ήταν περίεργη διότι υπέκυψε στις πιέσεις οργανώσεων εθνικού απελευθερωτικών οι οποίες ήθελαν την ένοπλη πάλι ακόμη και το Αντάρτικο. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε όλα αυτά τα οποία βλέπουμε. Θα κυδευθεί αύριο στο Κάιρο, όπου θα έχουμε και νεκρόσιμη ακολουθία, έτσι είναι μουσουλμάνος βέβαια, την κυβέρνηση την ελληνική. Θα την εκπροσωπήσει ο κύριος Μολυβιάτης, ο οποίος έχει καλές σχέσεις με τους Άραβες διπλωμάτες και με τους μετριοπαθείς ηγέτες του αραβικού κόσμου από την εποχή που μεσουρανούσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Πάμε στη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη και αμέσως μετά θα πάμε στη συζήτηση με τον κύριο Σωτηρόπουλο για την Μακεδονία και, τις αναφορές της Αγίας Γραφής και στην πλαστογράφηση του ονόματος και της ιστορίας της Μακεδονίας και του πολιτισμού, έτσι διότι το όνομα συνδέεται με τον πολιτισμό. Πάμε στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος έδωσε μία συνέντευξη, ποταμό, μία συνέντευξη, αγαπητοί φίλοι και φίλες, που πρέπει να προβληματίσει όλους τους Έλληνες, όχι και να ανησυχεί, διότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν μιλάει για καλό. Ακούσαμε τα ραδιόφωνα της διαπλοκής να μιλάει να αγιάσει το στόμα του. Τα ίδια τα ραδιόφωνα τα οποία κάποτε τον κατήγγυλαν και τα οποία έτσι τον έβριζαν από το πρωί μέχρι το βράδυ για την πολιτική του. Ο κύριος Μητσοτάκης προσπάθησε να εμφανιστεί ότι δικαιώνεται στην εξωτερική πολιτική του. Δυστυχώς η κυβέρνηση Σιμίτη ακολούθησε την πολιτική του και έχουμε αυτά τα σημερινά αδιέξοδα στα εθνικά μας θέματα. Ξέρω ότι πληγώνονται πολλοί, ξέρετε ότι τον έχω υπερασπιστεί στην οικονομική πολιτική του και σε άλλα ζητήματα, αλλά στην εξωτερική πολιτική διαφωνώ βαθύτατα. Και είπε ότι δικαιώνεται στο Σκοπιανό. Σε τι δικαιώνεται στο Σκοπιανό? Στη Νέα Μακεδονία που ήθελε να επιβάλλει και την επανέφερε σήμερα και δεν μας λέγει τι θα γίνει αν υπάρξει κράτος με Νέα Μακεδονία και δεν μας το λένε και οι υποστηριχτές του. Θα υπάρχει το Νέα ή θα υπάρχει η Μακεδονία και τι επιπτώσεις θα έχει αυτό? Θα είναι σαν να παραχωρούμε ναι ή όχι το όνομα της Μακεδονίας? Αποφεύγει το Σλάβο Μακεδονία που έχει μέσα και το εθνολογικό, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Δεύτερον, ζητάει σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, έτσι, για να αλλάξει, λέει, να απεμπλακούμε από το όνομα. Έτσι, γιατί να απεμπλακούμε από το όνομα, να παραχωρήσουμε το όνομα στους Σκοπιανούς? Και ποια είναι η σύνθετη Μακεδονία? Βόρεια, όπως λένε κάποιοι προερχόμενοι από τα αριστερά, την ανένταχτη την αριστερά, τη Νέα ή τη Βόρεια Μακεδονία? Γιατί τους ενοχλεί η Σλαβομακεδονία? Μας είπε ο κύριος Μητσοτάκης και ορισμένα άλλα πράγματα. Δεν θα αφήσουμε τίποτα αναπάντητο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, διότι ο κύριος Μητσοτάκης έπρεπε να κρύβεται με όλη αυτή την πολιτική την οποία έχει ακολουθήσει στα εξωτερικά θέματα. Πού δικαιώθηκε ο κύριος Μητσοτάκης το ότι δεν λύθηκε το Σκοπιανό και δεν ανελήφθησαν πρωτοβουλίες και μπόρεσαν οι δύο πλευρές να βρουν αυτή την εναλλακτική ονομασία επί 10 χρόνια παρά το γεγονός ότι τα Σκόπια υπάρχουν χάρις στα χρήματα τα οποία πέφτουν μέσα σε αυτό το κρατήδιο από την Ελλάδα και το οποίο είναι ένα μοσαϊκό εθνοτήτων?
Πού εδικαιώθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, μήπως που μας έλεγε ότι θα ξεχάσουμε τη Μακεδονία? Ο κόσμος, αν τον αφήσουνε, είναι έτοιμος να κατέβει στο πεζοδρόμιο. Αλλά δεν τον αφήνουνε τον κόσμο. Και εμείς διαφωνούμε με τα συλλαλητήρια, διότι απεδείχθη ότι δεν οδηγούν πουθενά. Μόνο προδοσίες υπάρχουν. Διότι άλλα θέλει ο λαός και άλλα κάνουν οι πολιτικοί και οι αρχιεπίσκοποι. Έτσι, και είμαστε υπέρ των δημοψηφισμάτων για αυτά τα ζητήματα. Εξεχάσαμε τη Μακεδονία? Ίσα-ίσα δεν την έχουμε ξεχάσει. Έχουμε οργή μέσα μας και βρίζουμε όλοι τον πολιτικό κόσμο. Να πάμε να του θυμίσουμε όμως ότι για την πολιτική του εκείνη ο κύριος Μαρίνος, ευρωβουλευτής μέχρι πρότινος και παλιό διευθυντικός στέλεχος του συγκροτήματος Λαμπράκη, όταν διήρθηνε τον οικονομικό ταχυδρόμο, έγραψε ότι ασκεί εξωτερική πολιτική στο Σκοπιανό για λογαριασμό των πετρελαιάδων. Και δεν εννοούσε βεβαίως ότι ασκούσε πολιτική ο κύριος Μητσοτάκης για λογαριασμό του κυρίου Βαρδινογιάννη, του κυρίου Λάτση ή άλλων. Εκείνος γνωρίζει για λογαριασμό ποιου ασκούσε και ποτέ δεν απάντησε σε εκείνο το δημοσίευμα του οικονομικού ταχυδρόμου. Έτσι. Και βεβαίως μας είπε ότι δεν είναι το Σκοπιανό το ζήτημα, και ο Μπούς αυτό λέει, δεν είναι το Σκοπιανό, διότι ανεγνώρισε τα Σκόπια με αυτό το όνομα, μας λένε, για να μην έχουμε εγκαίρως Μεγάλη Αλβανία ή Μεγάλη Βουλγαρία, η ενδιάμεση λίστα Σκοπιά. Αλλά μας είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι ο κίνδυνος είναι από την Μεγάλη Αλβανία. Συμφωνούμε όλοι μαζί του σε αυτό. Αλλά ως πρωθυπουργός και ως πολιτικός έχει αποτύχει ιχτρός. Έτσι, ιχτρός έχει αποτύχει. Γιατί, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο κύριος Μητσοτάκης, αντί να δώσει χρήματα και να στηρίξει την βορειοϋπηρωτική μειονότητα μέσα στην Αλβανία, έριξε τα σύνορα εκείνη την εποχή και συνεκένωσε και ανεκάλυψε το δόγμα της συνεκενώσεως της Αλβανίας από Αλβανούς και Βορειοϋπηρώτες, με αποτέλεσμα να αδειάσει η Βόρειος Ήπειρος από Έλληνες, να εγκαταληφθούν περιουσίες και σπίτια κάτω από τον τρόμο και κάτω από την πολιτική του. Και σήμερα μας μιλάει για Μεγάλη Αλβανία, όταν με την πολιτική που ακολούθησε αλβανοποίησε την Ελλάδα και έχουμε περισσότερο επισήμως από 700.000 Αλβανούς μέσα στην Ελλάδα και έβαλε τις βάσεις για την βαλκανοποίηση της Ελλάδος και μας μιλάει για κίνδυνο αλβανικό, όταν με την πολιτική του εστήριξε και τον Μπερίσα εκείνη την εποχή και άδειασε και την Αλβανία εκείνη την εποχή από τους βορειοϋπηρώτες και διαβλέπει σήμερα κίνδυνο, όταν είναι αυτός ο οποίος έβαλε τις βάσεις για αυτή την πολιτική και την ακολούθησε ο κύριος Σιμίτης πιστά και ίσως και πιο προωθημένα. Να πάμε στην Κύπρο, διότι μας είπε και για τα ελληνοτουρκικά, έτσι, και ο Τούρκος εχθές, ο κύριος Σιμίτης, ακολούθησε και εκεί την πολιτική του, διότι υπερηφανεύθηκε. Θα πούμε ότι οι Τούρκοι ζήτησαν εχθές την αποστρατιωτικοποίηση της Λίμνου, όταν αυτό την εποχή που μεσουρανούσε ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής και ήταν και πρόεδρος Δημοκρατίας, ήταν για τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον αρχηγό της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης και μετέπειτα πρωθυπουργό, εθνικό έγκλημα η αποστρατιωτικοποίηση της Λίμνου. Ο κύριος Σιμίτης, ο οποίος εφήρμοσε την πολιτική του, έδωσε στο όνομα των Ολυμπιακών Αγώνων αεροδιαδρόμους πάνω από τη Λίμνο. Και ας ευθυμηθούμε και την πολιτική του με τον Οζάλ, έτσι. Να μην τα θυμίσουμε όλα, θα πάμε στο Κυπριακό. Μίλησε για παρεκτροπή, λέει, του κυρίου Τάσου Παπαδόπουλου και απομόκει ότι κινδυνεύει να παρασύρει την Ελλάδα και ότι έχει απομονώσει την Κύπρο και τον Ελληνισμό. Αυτά που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος ήταν αντίθετος με το δημοψήφισμα, δεν τα λένε
πριν και μετά το δημοψήφισμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Δηλαδή, όποιος πολιτικός δεν ακολουθεί την πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη και του φίλου του, του κυρίου Βασιλείου στην Κύπρο, που την εποχή που ήταν ο κύριος Μητσοτάκης ζήταγε να εφαρμοστούν αυτά που σήμερα ζητάει το σχέδιο ΑΝΑΝ, είναι επικίνδυνος. Και ο κυπριακός λαός, ο οποίος στηρίζει αυτό το κράτος κάτω εκεί πέρα, επιβιώνει, έχει τον Τούρκο δίπλα του, δεν ξέρει τι κάνει και θα εμπιστευθεί τις τύχες του στον κύριο Μητσοτάκη, τον οποίον αποδοκίμασε ο ελληνικός λαός, και αν δεν τον είχε ρίξει ο Σαμαράς, η ήττα της Νέας Δημοκρατίας εκείνη την εποχή θα ήταν πολύ μεγαλύτερη και θα είχε υποστεί κυριολεκτικά συντριβή. Είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Πού είναι απομονωμένη η Κύπρος? Η Κύπρος δεν είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Οι νομικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν καταγγέλουν με τις αποφάσεις τους τον κύριο Φερχόιγγεν, του οποίου το κόμμα είναι σοσιαλδημοκράτης, στηρίζει την τουρκική ένταξη, την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και στηρίζονται στους μουσουλμάνους, στηρίζεται στην ψήφο των Τούρκων μουσουλμάνων. Η εκλογή των σοσιαλδημοκρατών στη Γερμανία, οι νομικές υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν λένε στον Φερχόιγγεν, ο οποίος απέτυχε στο Κυπριακό, ότι παρανομεί? Δεν είναι η Κύπρος μέλος των 25 χωρών της Ευρώπης? Επειδή ο κύριος Πάουελ κάνει κόλπα στην Κύπρο και θα αρχίζει η προπαγάνδα, θα γίνει η αναγνώριση, θα έχουμε ανατροπές, απομόνωση, ο κύριος Πάουελ σε λίγο καιρό θα είναι παρελθόν. Θα δούμε ο κύριος Μητσοτάκης τότε τι θα βγει να πει στον ελληνικό λαό, εάν τα πράγματα δεν έρθουν έτσι. Μέχρι σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης έχει διαψευστεί ηχτρά και στο Κυπριακό, όπως και όλοι οι οπαδοί του, είτε ανήκουν στη δεξιά είτε στην αριστερά. Απέδειξε η Κύπρος ότι παλεύει μόνη της. Απέδειξε ο Τάσος Παπαδόπουλος ότι είναι παλικάρι και προχωράει και έχει φέρει τούμπα κάποιες καταστάσεις με τις εταιρείες τις οποίες έχει μισθώσει. Είναι πλήγμα για την υπόθεση της Κύπρου να βγαίνει πολιτικός με το ανάστημα του Μητσοτάκη και να μιλάει κατά αυτόν τον τρόπο σε ώρες δύσκολες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, την ώρα που ο ελληνισμός της Κύπρου δίνει την μεγαλύτερη μάχη. Έτσι, αλλά τορπιλίζεται όπως πάντα μέσα από το Εθνικό Κέντρο. Βάζουμε τελεία. Θα καταλήξουμε για να μπούμε σε συζήτηση, αγαπητοί φίλοι και φίλες, με τον κύριο Σωτηρόπουλο. Θα μπούμε σε συζήτηση με τον κύριο Σωτηρόπουλο. Θα καταλήξουμε ως εξής. Αλίμονο στον κύριο Καραμαλή, εάν ακολουθήσει τις συνταγές του κυρίου Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική. Έχει λόγους ο κύριος Μητσοτάκης να μην θέλει να πετύχει ο κύριος Καραμαλής. Τον ακούσαμε χτες να αποτρέπει τον Πρωθυπουργό να κάνει περιοδίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αμερική για να αλλάξει το κλίμα. Ο ίδιος έκανε και απέτυχε. Και απέτυχε σε μία εποχή που ήταν στο τιμόνι της χώρας ο προσωπικός του φίλος Τζορτζ Μπους, ο πατέρας Μπους. Θέλει λοιπόν να αποτύχει. Έχει λόγους, αλλά τουλάχιστον ο κάθε πατέρας θέλει να δει τα παιδιά του να προωθούνται. Ας μην τα υπονομεύει, ξέρουν και πορεύονται καλύτερα από αυτόν, χωρίς αποστασίες, χωρίς αμνηστεύσεις από Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι, ας τα αφήσει να πορευθούν μόνα τους, ξεκάθαρα πράγματα. Και κυρίως ας σεβαστεί ετούτη την ώρα το σώμα της Ελλάδος, το οποίο πονάει και το οποίο έχει κυκλωθεί και είναι ανυπόλυπτο, όπως λέγεται, ακριβώς επειδή οι μετέπειτα κυβερνήσεις, οι μετά από αυτόν, οι κυβερνήσεις του κυρίου Σημίτη, ακολούθησαν με πιο προωθημένη
με πιο προωθημένο τρόπο την πολιτική του. Βάζουμε τελεία. Μιλάμε εκτός χειρογράφου, όπως ξέρετε, είναι δικαιολογημένη η ένταση έτσι και αυτοσυγκέντρωση και πολλά πράγματα. Και Σωτηρόπουλε, μπορεί να ήρθατε, δεν ξέρω, σε δύσκολη θέση, αλλά πρέπει... Καθόλου σε δύσκολη θέση. Είστε χριστιανός και τον αντίον, είναι γενναιότητα, τον αντίον, έλεγαν κάποια πράγματα. Τον αντίον, ειλικρινώς, χάρηκα για την ένταση. Όταν μιλάμε για τα εθνικά μας θέματα, όταν μάλιστα η πατρίδα βρίσκεται σε κίνδυνο και δεν έχουμε ένταση, δεν αγανακτούμε για τις επιβουλές που γίνονται εις βάρος της πατρίδος μας, για τις επιβουλές έξωθεν και για τις προδοσίες έσωθεν. Τότε δεν είμαστε Έλληνες πραγματικοί. Λοιπόν, πρέπει να αποκτήσουμε... Εγώ δεν θα πω φανατισμό, γιατί θα το ονομάσουν φανατισμό ίσως μερικοί. Όχι. Να αποκτήσω με ζήλο για την πατρίδα μας. Είναι η καλύτερη πατρίδα, η καλύτερη πατρίδα όλου του κόσμου. Έχει ιστορία που δεν έχουν άλλες πατρίδες. Έχει ομορφιά φυσική που δεν έχουν άλλες πατρίδες. Και πρέπει να την υπερασπίζουμε με ανάλογο ζήλο. Και πρέπει να έχει στόχους και όραμα και στρατηγική η εξωτερική μας πολιτική, έτσι, και να μην, και να εγκαταλείψουμε την πολιτική της αψόγου στάσεως, γιατί δεν μας έχει οδηγήσει πουθενά. Μαζί μας, λοιπόν, όπως είδατε, ο θεολόγος, ο κύριος Νίκος Σωτηρόπουλος. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε, έκανε μια ωραία ομιλία προχτές άγγελοι και άνθρωποι, θα την κάνουμε μια άλλη εποχή. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τη Μακεδονία, την πατρίδα και την Αγία Γραφή. Έτσι, πέστε μας, κύριε... Σε όσα είπατε, να προσθέσω κάτι. Ναι. Όχι να προσθέσω, να πω κι εγώ κάτι που είπατε. Ότι ο Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι όντως Έλληνας, Ελληνοκύπριος, εθνικό κεφάλαιο. 100% Έλληνας. Και δεν πρέπει να τον κατηγορούμε, πρέπει να τον συμπαριστάμεθα. Βάζουμε τελεία, κύριε Σωτηρόπουλε. Τι δηλαδή εθνικό είναι να υποχωρούμε και να κάνουμε τα θελήματα όλων των ξένων που θέλουν την καταστροφή μας? Πρώτη φορά σας βλέπω έτσι επαναστατημένο. Πέστε μου, στηρίζετε, για να μπούμε στο θέμα, διότι έχουμε μέχρι παραπέντε, έτσι, στηρίζετε η έννοια της πατρίδος στην Αγία Γραφή? Και ακόμα κάτι, εάν ο Χριστός είχε πατριωτικό συνέστημα. Ξεκινάμε από την πρώτη, την έννοια της πατρίδος στην Αγία Γραφή. Πολύ καλό και λίαν επίκαιρο το ερώτημά σας. Βεβαίως και η έννοια της πατρίδος στηρίζεται στην Αγία Γραφή. Ο Θεός λέγει, Παλαιά Διαθήκη, το Δευτερονόμιο, βιβλίο του Μωυσή, που γράφτηκε το 1300-1500 περίπου π.Χ., όταν διεμέριζε έθνη, όταν διέσπηρε τους ιούς του Αδάμ, έστησεν όρια εθνών. Όρισε τα όρια των εθνών, των πατρίδων, κατά αριθμών αγγέλων Θεού. Όρισε και αγγέλους ως προστάτες των πατρίδων. Λοιπόν, η Εστήρ, εκεί στην αιχμαλωσία της, αγωνιούσε, και το τονίζει αυτό η Γραφή, για τη σωτηρία της πατρίδος της. Της πατρίδος σαν χώρας και της πατρίδος σαν περιεχόμενο της χώρας, των συμπολιτών της, των συμπατριωτών της. Λοιπόν, και να αναφέρω ένα ακόμη χωρίο περί πατρίδος. Οι πατριάρχες, ο Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, έλεγαν «Είμεθα ξένοι και παρεπίδημοι σε αυτόν τον κόσμο». Και σχολιάζει ο Απόστολος, ο συγγραφεύς της προς Εβραίους επιστολής. Αυτοί που λένε «Είμαστε ξένοι και παρεπίδημοι, προσωρινοί, διαβάτες», αυτοί δείχνουν με αυτά τα λόγια ότι ζητούν, ποθούν πατρίδα. Λοιπόν, κι αν μεν εννοούσαν την Μεσοποταμία από την οποία ξεκίνησαν, είχαν καιρό να επιστρέψουν. Αλλά τώρα ορέγονται, επιθυμούν σφοδρός
άλλη πατρίδα, Κρήτονα, ανώτερη, την Επουράνια. Η Επουράνια πατρίς παρομοιάζεται με την Επίγεια και αφού εκείνη είναι ανώτερη η Επουράνια, άρα είναι καλή και η Επίγεια. Καλή η Επίγεια, ανώτερη η Επουράνια. Είναι καλή λοιπόν η πατρίδα και ο Χριστός σαν άνθρωπος είχε το πατριωτικό συνέστημα. Όταν μιλούσε με τη Σαμαρίτιδα, συνέταξε τον εαυτό του με τους άλλους Ιουδαίους, τους συμπατριώτες του, και τι είπε. «Εμείς οι Ιουδαίοι ξέρουμε», το είπε προς τιμήν του Ιουδαϊκού έθνους της πατρίδος του, «ότι η σωτηρία προέρχεται από το έθνος, το Ιουδαϊκό, το οποίο κατήχε την αλήθεια ως προς τη θρησκεία». Επίσης, όταν αντίκρισε για τελευταία φορά πρώτου πάθους την Ιερουσαλήμ, την πρωτεύουσα του έθνους, έκλαψε ο Χριστός. Συγκινήθηκε μέχρι δακρύων. Να υπενθυμίσουμε και εκείνη την πολύ συγκινητική αποστροφή του Χριστού προς την Ιερουσαλήμ, την πρωτεύουσα του έθνους, την οποία τόσο τρυφερά αγάπησε. «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η αποκταίνουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους. Πόσες φορές θέλησα, λέει, να μαζέψω τα παιδιά σου κάτω από τις φτερούγες μου, όπως η φιλόστορη Γιώργη θα μαζεύει τα πουλάκια της κάτω από τα φτερά της και δεν θελήσατε». Άρα λοιπόν η Γραφή έτσι έχει στηρίζει την έννοια της πατρίδος και ο Χριστός μας δέτε είχε πατριωτικό συνέστημα. Βεβαίως. Για να προχωρήσουμε, ναι, και να πάμε έτσι στα ελληνικά και στην υπόθεση Μακεδονία. Γιατί οι ξένοι πιστεύετε ότι επιβουλεύονται την Ελλάδα? Γιατί βλέπουμε ότι δεχόμαστε μια μεγάλη επίθεση. Είπα πρωτήτερα ότι η Ελλάδα είναι η σπουδαιότερη πατρίδα. Δεν είναι η Αμερική, δεν είναι η Αγγλία, δεν είναι η Ρωσία, δεν είναι η Γαλλία η σπουδαιότερη πατρίδα. Αυτή που έχει τη μεγαλύτερη και ωραιότερη ιστορία και σε ηρωισμούς και σε πολιτισμό και στη θρησκεία μετά Χριστών είναι η ελληνική πατρίδα. Επίσης είναι όμορφη από φυσικής πλευράς. Εγώ που περιοδεύω για να κηρύξω το Ευαγγέλιο από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία, είδα και άλλες ωραίες χώρες, αλλά όχι επειδή είμαι θα Έλληνες, το θεωρώ αντικειμενική αλήθεια. Η ωραιότερη πατρίδα είναι η ελληνική πατρίδα. Μάλιστα. Λοιπόν, 1000 νησιά έχουμε, μικρά και μεγάλα, σύνολο έχουμε 1000 νησιά. Να πω μία από τις ομορφιές της πατρίδας μας που ελκύουν και τους ξένους προς την Ελλάδα. Επειδή λοιπόν είναι έτσι η πατρίδα μας και περισσότερο, επειδή είναι η καρδιά του χριστιανισμού. Δεν προσέφερε άλλο έθνος στον χριστιανισμό όσα προσέφερε η ελληνική πατρίδα, το ελληνικό έθνος. Και επειδή έχει την ορθοδοξία, διατηρεί την πίστη τη χριστιανική, τη διδασκαλία τη χριστιανική, σε ανώθευτη, σε αυθεντική μορφή, επειδή είναι ορθόδοξη με άλλα λόγια η πατρίδα μας, λοιπόν, και επειδή οι άλλοι είναι και αιρετικοί, ετερόδοξοι, τι είναι όλοι, οι άλλοι Ευρωπαίοι τι είναι. Είμαστε η μόνη ορθόδοξη χώρα, ήμασταν μέχρι πρώτερος μέσα στο, δεν ξέρω τώρα μπήκαν. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, μέχρι πρώτερος ήμασταν η μόνη ορθόδοξη χώρα. Τώρα εντάξει, εισέβαλε περισσότερη ορθοδοξία, αλλά η συντριπτική πλειονότης της Ενωμένης Ευρώπης είναι στην αίρεση. Λοιπόν, επειδή αυτή είναι στην αίρεση, να μιλήσω με τη γλώσσα της Γραφής. «Δια των αιρετικών ενεργεί το πνεύμα της πλάνης». Το δαιμόνιο, το πονηρό και ακάθαρτο πνεύμα. Για όλους αυτούς τους λόγους οι ξένοι φθονούν την Ελλάδα, μισούν την Ελλάδα και επιβουλεύονται την Ελλάδα. Κύριε Ζερβέ, όταν είχαμε δικτατορία εδώ στην Ελλάδα, θυμάστε, όλος ο τύπος της Ευρώπης ήταν εναντίον της Ελλάδος. Η Τουρκία, όπου επικρατούν ακόμη στρατιωτική, δεν έχει δικτατορία, δεν έχει χούντα, κατ' ουσίαν. Γιατί οι Τούρκοι είναι χαϊδεμένα παιδιά των ξένων? Γιατί? Λοιπόν,
φθονούν και μισούν την Ελλάδα διότι δεν ανέχονται την επιρροχή τους και τους τσιγκλίζει ο διάβολος, να εκφραστώ έτσι, εναντίον της πατρίδος. Άκουσα δαιμόνια. Σημεριά του δεν πιστεύω σε δαιμόνια, αλλά εγώ πιστεύω στη γραφή. Και έχω και προσωπική πείρα δαιμονικών φαινομένων που γυρίζω σε διάφορα προσκυνήματα. Άκουσα δαιμόνιο να φωνάζει με το στόμα δαιμονισμένου ανθρώπου την ώρα των εξορκισμών και να λέει: «Ρε, τα άλλα έθνη και τα άλλα κράτη δεν τα υπολογίζουμε εμείς οι δαίμονες. Την Ελλάδα θέλουμε να διαλύσουμε. Την Ορθοδοξία θέλουμε να διαλύσουμε. Γιατί εδώ συναντούμε», έλεγαν τα δαιμόνια, «εμπόδια». Τον άλλο κόσμο το λέγουν σχεδόν αλώσει εξ ολοκλήρου. Εδώ υπάρχουν ακόμη νησίδες πνευματικότητας και αντιστάσεως. Μάλιστα. Να πάμε καθαρά τώρα στη Μακεδονία. Η λέξη Μακεδονία είναι ελληνική, διότι συνδυάζεται και τη φιλολογία, ναι, πέρα από τη θεολογία. Ναι. Καλώς θέλετε αυτό το ερώτημα, διότι οι Σκοπιανοί δυστυχώς οικειοποιούνται, κάνουν δικό τους ένα ξένο όνομα. Θα πούμε, είναι ελληνικό. Μια ξένη ιστορία και ένα ξένο πολιτισμό. Αν δεν μπορεί να σταθεί ένα κράτος με ξένο όνομα, με ξένη ιστορία, με ξένο πολιτισμό, με κλοπημαία τα συστατικά του στοιχεία, θα έλεγα. Λοιπόν, είναι ελληνική λέξη. Μακεδνό, από τη λέξη Μακεδνός, η οποία συναντάται στον Όμηρο, στον Ηρόδοτο. Μακεδνός, μάκος, μήκος, μάκος στα δωρικά, ο μακρός, ο υψηλός. Οι Μακεδόνες είναι λαός μακρός, υψηλός ούτως υπήν. Ο Ηρόδοτος, ο πατήρ της ιστορίας, ομιλεί για δωρικόν έθνος Μακεδνών. Δωρικόν έθνος Μακεδνών. Ως επίθετο το Μακεδνών δηλαδή, όχι ως γενική επιθετικού. Είναι ελληνική λέξη. Καθαρά. Μαρτυρίες τώρα για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Έχουμε μαρτυρίες από την ιστορία, πλήθος μαρτυρίες. Μην θεωρηθεί υπερβολικός ο λόγος, διάβασα μερικά σχετικά βιβλία. Αναρρύθμιτες μαρτυρίες, όχι μόνο από την ιστορία, και από την προϊστορία. Θα μας πείτε μερικά παραδείγματα. Λοιπόν, γιατί είστε καλός. Οι Μακεδόνες σεμνύνονταν με την ιδέα, αρχίζουμε από τη μυθολογία, την ωραιότερη μυθολογία του κόσμου, την ελληνική μυθολογία. Οι Μακεδόνες σεμνύνονταν με την ιδέα ότι είναι απόγονοι του ημιθέου του Ηρακλή. Και βρέθηκαν επιγραφές σε μνημεία της Μακεδονίας με το όνομα του Ηρακλή. Μάλιστα. Λοιπόν, επίσης φρονούσαν ότι προέρχονται από το Άργος, από ένα βασιλικό οίκο του Άργος και μετανάστευσαν και κατόκισαν στην Μακεδονία. Λοιπόν, έχουμε από την αρχαιολογία αναρρύθμιτα τεκμήρια. Διάβαζα ότι υπάρχουν 65, με τις ανασκαφές ήρθαν στο φως, 65.000 πινακίδες, όλες με ελληνικές επιγραφές. 65.000 πινακίδες με ελληνικές επιγραφές από το χώρο της Μακεδονίας. Έχουμε μαρτυρίες όχι μόνο στη Μακεδονία, αλλά και στην Ασία και όπου εξεστράτευσε και έκαμε τις καταπληκτικές κατακτήσεις του ο Μέγας Αλέξανδρος και εκεί συναντώνται μνημεία. Και στο Κουβέιτ, παραδείγματος χάρη. Λοιπόν, στο Ιράκ επίσης και σε άλλα μέρη. Οι Μακεδόνες άφησαν παντού και αυτοί τα τεκμήρια του πολιτισμού τους. Έχετε μαζί σας, βλέπω,
εκεί το βιβλίο του Νίκου του Μάρτη, ναι, «Η πλαστογράφηση της ιστορίας, ναι, Μακεδονίας», του πρώην Υπουργού. Ναι, είναι. Γιατί το φέρατε μαζί? Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο. Ναι. Είναι βραβευμένο από την Ακαδημία. Έχει βραβευθεί και από την Ακαδημία. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αυτό το βιβλίο. Έχει μέσα και παραστάσεις, διάφορες εικόνες από τα μακεδονικά μνημεία που αποδεικνύουν την ελληνικότητα της Μακεδονίας και των Μακεδόνων. Έχει διάφορα μνημεία εδώ σπουδαία. Πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Νίκος Μάρτης, παρά τα γεράματά του, έτσι, είναι ενεργός ακόμη. Έστειλε πρόσφατα επιστολή στον πρέσβη του Ισραήλ και του λέει κακώς αναγνωρίσατε τα Σκόπια ως Μακεδονία, διότι Μακεδονία είμαστε εμείς. Οι γραφές, λέει, επικαλούμενος τη ζητηγραφή αλλά και εβραϊκά κείμενα, λένε ότι είναι ελληνική. Πέστε μας, υπάρχουν μαρτυρίες? Ξέρετε τι γράφει, με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, ναι, ο κύριος Μάρτης. Ότι λόγω της εξαπλώσεως της ελληνικής γλώσσης σε όλο τον κόσμο δια του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των διαδόχων του, η λέξη συναγωγή, με την οποία χαρακτηρίζεται η σύναξη των Εβραίων, το σύνολο των Εβραίων, η λέξη συναγωγή, το λέει ο Παπαρηγόπουλος και το επικαλείται ο κύριος Μάρτης, επεκράτησε για τον χαρακτηρισμό των Ιουδαίων από την ελληνική γλώσσα, γιατί η λέξη συναγωγή είναι ελληνική. Και το Σανχεντρίν από τη λέξη συνέδριον. Είναι γνώμη του εθνικού μας ιστορικού, του Παπαρηγοπούλου, την οποία επικαλείται ο Μάρτης. Μάλιστα, να έρθουμε τώρα... Να πω ένα πράγμα. Ναι. Στο μοναστήρι... Που είναι στα Σκόπια. Μάλιστα, λέτε, ναι, στο μοναστήρι... βρέθηκε αντίγραφο. Είναι πόλης, αγάλματος, να πούμε, μεγάλη, μάλιστα, έτσι, το μοναστήρι. Βρέθηκε αντίγραφο αγάλματος της θεάς Αθηνάς, του Φιδίου. Ο Φιδίας έκανε άγαλμα της θεάς Αθηνάς. Αντίγραφο αυτού του αγάλματος βρέθηκε στο μοναστήρι και φυλάσσεται στο Μουσείο του Βελιγραδίου. Λοιπόν, πώς η θεά Αθηνά βρέθηκε εκεί πάνω? Αυτή είναι θεότης η οποία λατρευόταν στην Αθήνα και γενικότερα από τον Ελληνισμό. Πώς βρέθηκε εκεί πάνω? Λοιπόν, βρέθηκε διότι οι Μακεδόνες Έλληνες ήταν και τους ίδιους θεούς λάτρευαν και αυτοί. Λοιπόν, βρέθηκε ένα πολύ χαριτωμένο άγαλμα μιας κόρης η οποία κρατάει ένα περιστέρι στα χέρια της. Λοιπόν, η οποία στη Μακεδονία και αυτό, το οποίο είναι κυκλαδικής τέχνης. Τώρα, όταν λέμε Μακεδονία, εσείς βάζετε τώρα και τις περιοχές που είναι με στα Σκόπια, έτσι? Βέβαια. Και αυτές κανονικά ανήκαν, ναι, σε εμάς. Λοιπόν, οι μεγάλες δυνάμεις υπήρξαν άδικες πάντα απέναντι του Λελίου. Σφαγίασαν τα δίκαια του Λελίου. Διότι είχαμε πόλεις με στα Σκόπια. Από τη χώρα της Μακεδονίας μας έδωκαν ένα τμήμα. Εντάξει, το 51% περίπου, το περισσότερο, αλλά δώσαν και ένα τμήμα στους Ιουγκοσλάβους, στους Σλάβους, και ένα τμήμα έδωσαν μικρότερο στη Βουλγαρία. Κανονικά όλα αυτά τα εδάφη που λέγονταν Μακεδονία έπρεπε να δοθούν στην Ελλάδα. Διότι ήταν ελληνικά. Όπως και στη Βόρεια Ήπειρο κλπ. Συνεχώς μας αδικούν και μας... Να αναφέρω κάτι ακόμα από τη μυθολογία. Ναι. Οι Έλληνες εδώ στο Νότο ελάτρευαν τους θεούς του Ολύμπου, τους 12 θεούς. Πού τους τοποθέτησαν, πού θεώρησαν ότι είναι η κατοικία των 12 θεών? Στον Όλυμπο. Και των 9 μουσών στα Πιέρια Όρη. Και ο Όλυμπος και τα Πιέρια είναι στη Μακεδονία. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι και οι Μακεδόνες λάτρευαν τους θεούς που λάτρευαν λάτρευε η Νότιος Ελλάδα, ότι είναι και αυτοί Έλληνες. Αλλιώς τι τοποθέτηση θα κάναν των ειδικών τους θεών οι Έλληνες στη Μακεδονία, αν οι Μακεδόνες ήταν άλλος λαός και όχι ελληνικός λαός? Όλα αυτά είναι
χαρακτηριστικά, αλλά έχουμε και άλλα επιχειρήματα, όχι πλέον από την προϊστορία για τη μυθολογία, από την ιστορία. Όπως? Να αναφέρω. Ο Πολύδιος, ο Ηρόδοτος, ο πατήρ της ιστορίας, 5ος αιώνα π.Χ. Χριστού, λέγει ότι οι ηγεμόνες της Μακεδονίας, οι καταγόμενοι από τον Περδίκα, υπάρχει χωριό Περδίκας στη Φλόρινα, στο νομό Φλωρίνης, είναι Έλληνες, καθώς και οι ίδιοι λέγουν και εγώ προσωπικώς έχω διαπιστώσει. Εξάλλου και οι Έλληνες που διοικούν τους αγώνας στην Ολυμπία το ίδιο λέγουν. Μάλιστα. Και είχε δημιουργηθεί το θέμα με τον Αλέξανδρο που απέδειξε ότι είναι Έλληνας και συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες εποχής. Συνεχίστε. Άλλο αυτό επιχείρημα. Ναι, ναι. Λοιπόν, οι Μακεδόνες μετήχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στους οποίους μόνο οι Έλληνες επιτρέπεται να μετάσχουν. 60, για να γίνει κανείς αθλητής να μετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, εξήταζαν πρώτα την ταυτότητά του, αν είναι Έλληνας. Λοιπόν, οι Μακεδόνες μετήχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στις Ολυμπιάδες, άρα είναι Έλληνες. Και στις Αμφικτιονίες μετήχαν. Στον ΟΗΕ της εποχής. Ναι. Στους Δελφούς ήταν μια Αμφικτιονία. Εκεί ήταν και περιλαμβάνονταν και οι Μακεδόνες. Ο Πολύδιος, δεύτερος αιώνα. Λοιπόν, η Μακεδονία ανέκαθεν είναι Ελλάδος πρόφραγμα, προμαχώνας της Ελλάδος. Τη Μακεδονία αγωνίζονταν και για την ιδιαίτερη πατρίδα του στη Μακεδονία και για την ευρύτερη πατρίδα, την Ελλάδα. Οι Μακεδόνες αγωνίζονται για την ελευθερία όλων των άλλων Ελλήνων. Όλων των άλλων Ελλήνων. Έλληνες και αυτοί αγωνίζονται για τους εαυτούς τους, αγωνίζονται και για τους άλλους Έλληνες. Σαφή πράγματα. Ο Στράβων, ο μεγαλύτερος γεωγράφος της αρχαιότητας, πρώτος όν προ Χριστού και πρώτος μετά Χριστόν. Λοιπόν, έστιν ουν Ελλάς και η Μακεδονία. Είναι Ελλάδα, λέει, και η Μακεδονία. Γιατί το λέει αυτό και το τονίζει, το υπογραμμίζει. Και η Μακεδονία είναι Ελλάδα, γιατί ο Δημοσθένης, εν τη ρητορική υπερβολή του και στο φοβερό πάθος το οποίο είχε εναντίον του Φιλίππου, του βασιλέως της Μακεδονίας, έτσι έβριζε τους Μακεδόνες. Ρητορική αδεία, να πούμε. Λοιπόν, γι' αυτό λέει, σαν να λέει, τι τους βρίζεις. Είναι και αυτός, είναι και οι Μακεδόνες, δικοί μας άνθρωποι, Έλληνες όπως εμείς. Και το επισημαίνουν, μία παρένθεση, συγγνώμη κύριε Σωτηρόπουλε, και το επισημαίνουν αυτό και αυτοί οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με τη γλώσσα της Μακεδονίας, διότι κάποιοι από κάποιες προσωπικές πικρίες, ενώ ήταν φιλόσοφοι και ήταν και δημαγωγοί και νομοθέτες, έτσι πέρναγαν από τη μία αυλή στην άλλη και προσπάθησαν κάποια στιγμή να πλήξουν την ελληνικότητα τον Μακεδόνο, του Φιλίππου, τον οποίον αποκαλούσαν βάρβαρο, ας πούμε, έτσι και διάφορα άλλα πράγματα. Ναι, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, και τα λέει αυτά και ο Χατζηδάκης ο γλωσσολόγος και ο Σακελαρίου και ο Ανδριώτης. Τα εκμεταλλεύονται οι εχθροί μας αυτά. Ναι, συνεχίστε. Λοιπόν, επειδή εγώ κατάγομαι από την Αύπακτο, θα αναφέρω ότι ο Αγέλαος από την Αύπακτο το 217 μετά Χριστόν. Τι ήτανε, θα μας πείτε, διότι εγώ... Ένας από τα παράγοντες της εποχής εκείνης. Ναι. Αντιπρόσωπος, εκπρόσωπος εκεί της Λαμπάκτος, μια συγκέντρωση αρχόντων, που παρευρισκόταν ο Φίλιππος ο Πέμπτος, ο βασιλεύς της Μακεδονίας. Τι είπε μαζί με εκπροσώπους των συμμάχων του. Ευχήθηκε ο Αγέλαος από την Αύπακτο, σε αυτή τη συγκέντρωση που ήταν και ο Φίλιππος ο Πέμπτος με τους εκπροσώπους των συμμάχων του. Ο πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου δηλαδή. Τι ευχήθηκε. Ευχήθηκε οι Έλληνες να μην πολεμούν αλλήλους. Να μην έχουν φαγωμάρα που λέμε σήμερα. Γιατί τότε ξέρουμε ότι
Νότιος Ελλάδα και η Βόρειος, η Μακεδόνες και η Νότιος Ελλάδα, ιδίως η Αθηνά, βρίσκονταν σε αντιδικία και κάναν πολέμους. Γι' αυτό λέει να μην έχουν πόλεμο μεταξύ τους οι Έλληνες. Μέσα στους Έλληνες είναι οι Μακεδόνες και οι Νοτιολαδίτες, οι οποίοι είχαν αντιδικία δυστυχώς. Ακόμα και ο Αλέξανδρος είχε πει, προσφέρεται έτσι στη Σέληση, είπε, πλην Λακεδαιμονής. Ναι, ο Αλέξανδρος, πολύ ωραία, καλά που το θυμίσατε αυτό. Ο Αλέξανδρος, το κοινό των Ελλήνων στην Κόρινθο, εξαιρέσει των Λακεδαιμονίων, τον ανακήρυξε αρχιστράτηγο όλων των Ελλήνων. Αρχιστράτηγο όλων των Ελλήνων. Πλην Λακεδαιμονίων. Και είχε πικραθεί ο Αλέξανδρος σαν άνθρωπος και αυτός. Και πώς αντέδρασε. Έστειλε στην Αθήνα ένα αφιέρωμα 300 ασπίδες που εισήλυσε κατά τις, από τους Πέρσες, κατά τους νικηφόρους πολέμους του. Έστειλε 300 ασπίδες, με αφιέρωμα και την επιγραφή ότι τις προσφέρουν στην Αθηνά, στη Θεά Αθηνά, οι Έλληνες όλοι, οι Έλληνες πλην Λακεδαιμονίων, επειδή δεν συμμετείχαν οι Λακεδαιμόνοι στη συμμαχία, στον πόλεμο εναντίον των Περσών. Των Περσών. Ναι. Τώρα, αυτά τα είπαμε για την μυθολογία, την προϊστορία, την ιστορία. Να πάμε στην Αγία Γραφή. Να πάμε στην Αγία Γραφή. Μαρτυρίες. Που είμαι σαν... Εγώ έχω βρει, πρέπει να ξέρετε, έκανα μεγάλο κόπο, έψαχνα 6 ώρες στη βιβλιοθήκη μου, διότι είναι πάρα πολύ μεγάλη έτσι και αυτά. Λοιπόν, το βιβλίο του Ζιχνών, του Μακαριστού, του Σπυρίδωνος, που έχει τις μαρτυρίες Αγίας Γραφής για τη Μακεδονία, τον Μέγα Αλέξανδρο και τους Έλληνες Μακεδόνες, με 77 γεωγραφικά κείμενα. Θα μας πείτε όμως εσείς και μετά θα συμπληρώσουμε. Τα σπουδαιότερα. Ναι. Λοιπόν, τι μαρτυρίες υπάρχουν. Έχουμε μαρτυρίες και από την Παλαιά Διαθήκη και από την Καινή Διαθήκη. Ναι. Μια πολύ σπουδαία μαρτυρία περιέχεται στο 8ο κεφάλαιο του προφήτου Δανιήλ. Ο προφήτης Δανιήλ 200 χρόνια πρώτου Μεγάλου Αλεξάνδρου προφήτευσε για τον Μέγα Αλέξανδρο. Ναι, αλλά τον είδε μέσα κρυάρι, τον είδε πώς, με κέρατα, λοιπόν, με τι τον είδε. Είδε δύο... Ναι. Πώς τα λένε στα χωριά μας, πώς τα λέγαμε, το τραγί και το κρυάρι, γκεσέμια, δεν τα λέγαμε. Ναι, ναι, ναι. Είδε δύο γκεσέμια σε όραμα. Είδε ένα κρυό ισχυρόν που συνέτρεβε τα πάντα και κανείς δεν μπορούσε να τον αντιμετωπίσει, ένα κρυάρι. Είναι ο βασιλεύς της Περσίας και των Περσών και των Μίδων, ο οποίος ήταν ισχυρός όντως. Λοιπόν, είδε ο Δαρίος. Είδε και ένα τράγο εγών. Ένα τράγο, λοιπόν, ισχυρών ηγέτην, ο οποίος αυτό συνέτριψε τον κρυό, τον ισχυρό κρυό. Και πέρασε, λέει, περνούσε σαν να μην άγγιζε τη γη. Δείχνει την ευκολία με την οποία έκανε τις κατακτήσεις. Πέρασε ο Αλέξανδρος σαν υπόπτερος αητός πάλι από την Ασία. Να. Λοιπόν, και ήρθε σε ρήξη, εξαγριώθηκε, συνέτρεψε τον κρυόν και υψώθη η δυναμή του πολύ και πάνω στον ζενίθ, να πούμε, των επιτυχιών του, των κατακτήσεών του και πάνω στον κολοφόνα της δόξης του έπεσε άρρωστος. Και τον διερέχθησαν τέσσερα άλλα πρόσωπα, αλλά τα οποία, λέει, δεν είχαν τη δική του ισχύ και το δικό του μυαλό, θα έλεγα. Ένα πρόσωπο, ο άγγελος, όπως θέλετε, εξήγησε το όραμα στον Δανιήλ και του είπε ο κρυός είναι ο βασιλεύς Μίδων και Περσών.
ο Δαρίος, τον οποίον συνέτρεψε ο Μέγας Αλέξανδρος. Και ο τράγος των Εγών, λοιπόν, ο ισχυρός αυτός ηγέτης, είναι ο βασιλεύς των Ελλήνων, ο Αλέξανδρος. Και αυτός πέρασε πάρα από τη Λασία, όντως άλλα στραπής, άλλα ετός, κατέκτησε με μεγάλη ευκολία τη Λασία, υψώθηκε περισσότερο από όλους τους στρατιλάτες, λοιπόν, και πάνω στον κολοφόνα της δόξης έπεσε. Η ηλικία 33 ετών ασθένησε, κάλεσε τους διαδόγους του και μοίρασε την απέραντη αυτοκρατορία του στους 4 διαδόγους, τα 4 κέρατα που έλεγε το όραμα, στον Κάσανδρο, στον Λυσίμαχο, στον Πτολεμαίο και στον Αντίοχο. Οι οποίοι δεν ήταν εισάξιοι. Α, όχι, όχι. Ο εκείνος ο Αντίοχος, ο Επιφανής, ο οποίος λέγεται και Επιμανής, έκανε μεγάλη βλακεία. Θέλησε να ξεριζώσει τη θρησκεία του Ισραήλ και να επιβάλλει στους Ισραηλίτες τη λατρεία των Ελλήνων, τη λατρεία των 12 θεών. Αυτό βέβαια αποδεικνύει ότι ο Αντίοχος ήταν Έλληνας και διάδοχος του Αλεξάνδρου. Έλληνας ο Αλέξανδρος, το λέει ο τράγος των Εγών, είναι βασιλεύς των Ελλήνων, δεν λέει των Σλάβων ή ξέρω εγώ των Ψευδομακεδόνων ή Σλαβομακεδόνων, των Ελλήνων, και για τον Αντίοχο πάλι το λέει ότι είναι βασιλεύς Ελλήνων. Λοιπόν, και διότι ήθελαν να επιβάλλουν τη θρησκεία των Ελλήνων, τους 12 θεούς, λοιπόν, έκτισε βωμούς εκεί, καταργούσε τη λατρεία, την περιτομή κλπ. Έκανε ανόητα πράγματα. Ο Αλέξανδρος είπε ότι έχουν οι Ισραηλίτες το δικαίωμα, οι Ιουδαίοι, να λατρεύουν το Θεό τους, να διατηρήσουν τη θρησκεία τους και πάντα συνετός. Ο άλλος δημιούργησε προβλήματα, εξήγηρε τους Μακαβαίους, πολέμους κλπ. Ως προς τον Αλέξανδρο τώρα, και το όνομά του δεν είναι ελληνικό, Αλέξανδρος. Ανάλογα, ανάλογες λέξεις, Αλεξικέραυλο, Αλεξιβρόχιον, ξέρω, ελληνικό το όνομα. Η αδελφή του, η Θεσσαλονίκη, από την οποία πήρε το όνομα η ομώνυμη πόλη. Θεσσαλονίκη, δεν είναι ελληνικό. Ο διδασκαλός του, Αριστοτέλης, ο μεγαλύτερος φιλόσοφος, εκ των 2-3 μεγαλύτερων φιλοσόφων όλων των αιώνων, δεν είναι Μακεδόν, το όνομά του δεν είναι ελληνικό. Λοιπόν, Δημόκλητος και αυτός από τη Μακεδονία είναι. Δεν είναι ελληνικό το όνομα. Πόλεις εκεί που λέγονται και περιοχές δεν έχουν ελληνικά ονόματα. Όλα μαρτυρούν την ελληνικότητα. Ως προς τον Αλέξανδρο, αυτός δεν διέδωσε την ελληνική γλώσσα στον κόσμο. Δεν διέδωσε καμιά άλλη γλώσσα. Την ελληνική διέδωσε και τον ελληνικό πολιτισμό. Μέχρι σημείο ώστε δύο από τους 12 Αποστόλους να έχουν ελληνικά ονόματα. Ο Ανδρέας και ο Φίλιππος. Και ο Φίλιππος, ναι. Λοιπόν, αυτό το γεγονός είναι πολύ ισχυρό επιχείρημα υπέρ της ελληνικότητας των Μακεδόνων. Δείχνει ότι δεν υπήρξε διακοπή μεταξύ των αρχαίων Ελλήνων και των νεωτέρων. Λοιπόν, αυτοί συνεχίζουν την ελληνική γλώσσα και την ελληνική παράδοση οι Μακεδόνες. Διέδωσαν τον πολιτισμό, τον ελληνικό και την γλώσσα την ελληνική σε όλο, σε όλο τον κόσμο. Άλλες μαρτυρίες από τη γραφή, Ιωήλ για παράδειγμα, Ζαχαρίας. Λοιπόν, ο Ζαχαρίας μιλάει εκεί περί Ελλήνων. Εγώ θα φέρω ακόμη μαρτυρίες ισχυρές, είναι τα βιβλία των Μακαβαίων. Ναι. Θα κατέχουμε στην ελληνική γλώσσα. Το πρώτο Μακαβαίων λένε γράφτηκε αραμαϊκά στην αρχή και μετά μεταφράστηκε ελληνικά, το κατέχουμε στα ελληνικά. Και τα άλλα δύο γράφτηκαν εξ αρχής στην ελληνική γλώσσα. Διότι από τις μετά τις κατακτήσεις του Αλεξάνδρου, λοιπόν, η ελληνική γλώσσα επεκράτησε, έγινε διεθνής όπως είναι σήμερα η αγγλική και ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό και η περίοδος των τριών πρώτων αιώνων από τον Αλέξανδρο και μετά λέγεται ελληνιστική περίοδος και οι Ιουδαίοι του εξωτερικού, της Αλεξανδρίας και άλλων περιοχών είχαν ξεχάσει τη δική τους γλώσσα, την αραβαϊκή, μιλούσαν τα ελληνικά λόγω που διέδωσε ο Αλέξανδρος και η διαδοχή του
Και γι' αυτό έγινε και η μετάφραση στον Εβδομήκοντα, για να εξυπηρετείται ο Ιουδαϊκός κόσμος του εξωτερικού, της Αλεξανδρίας και άλλων περιοχών. Λέγεται, υπάρχει ένα πολύ συγκινητικό επεισόδιο, κύριε Ζερβέ, να το αναφέρω για τον Αλέξανδρο. Αμέσως, ναι. Να πούμε ότι στο πρώτο κεφάλαιο που λέτε για τους Μακαβαίους, έτσι, ξεκινάει και γένετο μετά τον πατάξε Αλέξανδρο, τον Φιλίππου, τον Μακεδόνα, ως εξήλθεν εκ της γης, Χετίμ. Και επάταξε των Δαρίων βασιλέαν Περσών και Μίδων και βασίλευσαν ταυτού περισσότερο επί την Ελλάδα. Ότι ήταν ο ιός του Φιλίππου. Πρώτερος επί την Ελλάδα. Πρώτερος, ναι, επί την Ελλάδα. Έτσι. Έτσι αρχίζει το και πρώτο έχει βιβλίο των Μακαβαίων. Όλο, έτσι ακριβώς, ναι. Λοιπόν, πρωτού πατάξει, λέει, το Δαρίο το βασιλέα των Περσών και βασιλεύσει στους Πέρσας, βασίλευσε της Ελλάδος, έτσι, των Ελλήνων. Έτσι. Και έχει μετά και δεν τη διαδοχή του όλη. Δεν ξέρω εγώ, Σλάβων. Έτσι. Λοιπόν, βασίλευσε, ήταν βασιλεύς των Ελλήνων και έγινε και βασιλεύς της Περσίας. Παρακάτω να δούμε για τον Επιφανή τώρα, πιο κάτω. Μακαβαίων Α. Και αυτή είναι η αρχή. Είναι η αρχή αυτή και έχει και άλλα κείμενα. Και άλλα, ναι, και άλλα υπάρχουν. Έτσι. Να τι θέλετε, πέστε. Να σας πω, θα σας πω αμέσως, αμέσως. Γιατί εκεί έχει και όλους τους διαδόχους. Στο 10 στίχο, ναι, και εξήλθε εξ αυτών των διαδόχων, ναι, του Αλεξάνδρου. Ρίζα Μαρτωλός. Αντίοχος Επιφανής, ο και Επιμανής, τρελός. Ναι. Υιός Αντιόχου Βασιλέως, ως ειν όμοιρα εν τη Ρώμη, και βασίλευσεν εν έτη 137 βασιλείας Ελλήνων. Ελλήνων. Ο Αντίχος είναι το βασιλεύς Ελλήνων. Αυτά δεν στο ήταν, πρώτο κεφάλαιο των Μακαβαίων, 10 στίχος, έτσι, 10 κεφάλαιων. Ναι, 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 ναι. Βασίλευσε. Και ότι λέει μέσα στα βιβλία των Μακαβαίων ότι εξεγέρθησαν οι Μακαβαίοι, διότι αυτός ο Αντίχος ήθελε να επιβάλλει τα ελληνικά ήθη και έθιμα και την ελληνική θρησκεία, ελληνικά όλα, στους Ιουδαίους. Μαρτυρίες αυτό. Για τον Αλέξανδρο, ναι, είναι το συγκινητικό αυτό που γράφει ο Ιώσιπος. Όταν πήγε ο Αλέξανδρος μετά τις άλλες κατακτήσεις του, μπήκε στα Ιεροσόλυμα, ο αρχιερεύς ο Ιουδαίος, μαζί με τους ιερείς και με λαό βγήκαν για να προϋπαντήσουν τον Αλέξανδρο. Ο δύο αρχιερεύς φορούσε μια διάχρηση στολή, οι ιερείς φορούσαν στολή με βυσσινή χρώμα και ο λαός φορούσε λευκά. Δηλαδή το πανηγύριζαν τον Αλέξανδρο, τον είδε όλη η Ασία σαν ελευθερωτή και τον αγάπησε και τον λάτρευσε και ως σαν θεό. Τόσο πολύ. Για τον παρουσιάζουν εδώ κάτι, αν θέλει είναι σοσφαγέα. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος όντως είχε αυτό το πνεύμα να βοηθήσει την ανθρωπότητα. Να διαδώσει τον πολιτισμό, ο οποίος ήταν ο ισχυρότερος τότε, ο καλύτερος ελληνικός πολιτισμός. Ο Αλέξανδρος υποκλήθηκε μπροστά στον Ιουδαίο αρχιερέα. Έκανε υπόκληση. Και ο Ιουδαίος αρχιερέας τον ασπάστηκε. Και ο Παρμενίων, ο στρατηγός του Αλεξάνδρου, μακεδονικό όνομα, εμένφθη, όλα είναι ελληνικά. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Παρμενίων, ο στρατηγός του Αλεξάνδρου, εμένφθη, κατέκρινε τον Αλέξανδρο, λέει, εσύ τώρα ο κατακτητής της Οικουμένης υποκλίνεσαι μπροστά σε ένα αρχιερέα Ιουδαίων. Και τι είπε ο Αλέξανδρος, λοιπόν, δεν χαιρέτησα, λέει, τον αρχιερέα, χαιρέτησα αυτόν τον οποίον αντιπροσωπεύει ο αρχιερέας, το Θεό. Αυτό πρέπει να το μάθουν και μερικοί δικοί μας άρχοντες, οι οποίοι δεν κάνουν τη μια ελαφρά υπόκληση μπροστά σε επισκόπους, αρχιεπισκόπους, πατριάρχες, λες και έχουν καταπιεί λωστό. Λοιπόν. Να πάμε, λοιπόν, να φύγουμε από την Παλαιά Διαθήκη. Δεν το τελείωσα αυτό. Ναι. Λοιπόν, και είπε ο Αλέξανδρος κατόπιν ότι όταν ήταν στο Δίον, στην Μακεδονία,
είχε δει ένα όνειρο, ένα όραμα. Είδε έναν άνθρωπο με σχήμα, όμοιο με το σχήμα ακριβώς του Ιουδαίου αρχιερέως. Και τον ρώτησε ο Αλέξανδρος, τι λες, θα καταλάβω την Ασία. Και εκείνος το απάντησε, μη διστάσεις να εκστρατεύεις, να προχωρήσεις, θα καταλάβεις την Ασία. Λέει ο Αλέξανδρος, δεν έχω δει άλλον άνθρωπο, λέει, ακριβώς αυτό το σχήμα που είδα τότε στο όνειρο, στο όραμα, και το θεωρώ ότι ήταν της προνοίας του Θεού να εκστρατεύσω στην Ασία, να κατακτήσω τον κόσμο για να διαδώσω τον ελληνικό πολιτισμό. Μάλιστα. Δεν είναι αυτό. Δεν μας τιμά σαν Έλληνες και δεν τιμά και δεν αποδεικνύει ότι όντως ο Αλέξανδρος ήταν ευγενές τέκνο της πατρίδος μας. Ξέρετε, ο Νίκος ο Μάρτης, ο πρώην υπουργός, δεν τον γνωρίζω, αλλά έχω διαβάσει όλα τα έργα και του. Και εγώ προσωπικώς είχα παρακολουθήσει μία ομιλία του και είχε πει ότι περίπου ήταν ο πρόδρομος του Χριστού ή του Χριστιανισμού ο Μέγας Αλέξανδρος. Όταν λέει... Και να σας πω ότι τα κούλουμα που έχουμε, πάμε τώρα από το ένα θέμα στο άλλο, έτσι μία μικρή αγγίλη ανοίγουμε, έτσι λοιπόν... Τα κούλουμα τα οποία έχουμε, το έχουμε πάρει από το Μέγα Αλέξανδρο, όταν πριν μπει στο Γάγκη ποταμό, νίστευσε. Και όταν άρχισε την νηστεία, επέβαλε αυτού του είδους. Δηλαδή, όπως έχουμε εμείς την Καθαρή Δευτέρα. Από εκεί το πήραμε και το μεταφέραμε. Και μεταφέραμε, λένε, και πολλά άλλα πράγματα. Εγώ έκανα μια άλλη σκέψη, κύριε Ζερβέ. Η Παλαιά Διαθήκη μιλάει πολύ εφήμως για τον Κύρο. Ναι. Τον βασιλέα Κύρο, και λέει ότι ο Θεός ο ίδιος τον κατήφθηνε και στις κατακτήσεις του κλπ. Όπως εκείνος ήταν μέσα στην πρόνοια του Θεού να καταλύσει το κράτος των Περσών, έτσι και ήταν στην πρόνοια του Θεού και ο Αλέξανδρος. Όντως ήταν ένα πρόσωπο με το οποίο προετοίμασε στον εθνικό κόσμο ο Θεός τον χριστιανισμό. Όταν λέει ο Παύλος, όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου εξαπέστειλεν, μέσα στο πλήρωμα του χρόνου είναι πολλά πράγματα, είναι και αυτό, ότι είχε διαδοθεί η ελληνική γλώσσα παντού και ο ελληνικός πολιτισμός που διευκόλυνε το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και ο Χριστός είπε, όταν τον ζήτησαν οι Έλληνες, ναι, έτσι ήρθε η ώρα, είναι να δοξαστεί. Πάμε τώρα στις πράξεις. Περισσότερο από όλα τα έθνη δοξάστηκε ο Κύριος δια του ελληνικού έθνους. Αυτό δεν είναι η υπερηφάνεια, είναι κάποιες εις εν Κυρίω. Έτσι, κύριε Σωτηρόπουλε, επειδή παρά 5 ή παρά 3 λεπτά θα σταματήσουμε. Λοιπόν, έτσι έχουμε δηλαδή ένα 7 λεπτό μπροστά λοιπόν, μας. Θα πάμε στις πράξεις ή στην Καινή Διαθήκη. Να πάμε στην Καινή Διαθήκη. Ναι. Ο Απόστολος Παύλος, εισερχόμενος στο ευρωπαϊκό έδαφος, άρχισε από τη Μακεδονία. Η Μακεδονία είναι η πρωτότοκος της χριστιανικής κολυμβήθρας, να εκφραστώ έτσι. Και έγραψε προς Μακεδόνας 3 επιστολές. 2 προς Θεσσαλονικής και 1 προς Φιλιππισίους. Και το όνομα Θεσσαλονικής ελληνικό, και το όνομα Φιλιππίση ελληνικό, και οι επιστολές γράφτηκαν στα ελληνικά. Αυτοί δεν ήσαν Έλληνες, πώς τα έγραφε ο Απόστολος Παύλος στα ελληνικά? Ο Απόστολος, δυνάμει της εμπνεύσεως του Θεού, του Αγίου Πνεύματος, ήξερε όλες τις γλώσσες. Αν είχαν άλλη γλώσσα, θα έγραφε σε άλλη γλώσσα. Λοιπόν, είχαν την ελληνική γλώσσα γιατί ήσαν Έλληνες. Ο νου μου πηγαίνει στον Ευρυπίδη. Ο Ευρυπίδης πήγε και στην Μακεδονία, φιλοξενήθηκε στην αυλή του βασιλέως της Μακεδονίας και εκεί έχουν ήδη ανακαλυφθεί 3 θέατρα στο μακεδονικό έδαφος, ένα στη Βυργίνα, στο Δίον και στους Φιλίππους, και δίδαξε τις βάχες και τον αρχαίο λαό, αυτές τις τραγωδίες τις δίδαξε εκεί στη Μακεδονία. Αν δεν ήξερε ελληνικά, πώς θα δίδασκε έργα στην ελληνική γλώσσα? Ούτε υπήρχε τότε το σύστημα, την ώρα που μιλάει κάποιος, όπως γίνεται στα διεθνή συνέδρια, να υπάρχουν και μεταφράσεις. Τότε δεν υπήρχε αυτό και δεν το έχει ισχυριστεί κανείς πλαστογράφος της ιστορίας.
Να πούμε ένα-δύο κείμενα, έτσι, επειδή είπατε πράξεις αποστόλων, αναφέρατε 18 φορές η λέξη Μακεδονία από μία εργασία. Πάρα να αναφέρουμε φορές. Να πούμε κεφάλαιο 16,9, διαβάζει Μακεδονία, βοήθησον ημίν. Είναι έτσι. Αυτός που παρουσιάστηκε ανήρ, λέει, Μακεδόν, με μακεδονική ναι. στολή και λοιπά, ναι. Πιθανότατα, ήταν ο άγγελος της Μακεδονίας. Είπαμε ότι ο Θεός ναι, έθεσε ναι. στα έθνη και στα επιμέρους διαμερίσματα ναι, των ναι, εθνών ναι. Αγγέλος. Είναι πολλές φορές. Ο Παύλος βλέπει κανείς στις επιστολές του ότι περισσότερο ευχαριστημένος έμενε από τους Μακεδόνας. Από αυτούς άρχισε ο χριστιανισμός στην Ευρώπη. Το παραδειγμά τους τον ενθουσίασε. Εδείχθησαν οι πιο φιλότιμοι Έλληνες. Ένα-δύο παραδείγματα. Λέει, έτσι, πράξεις αποστόλων είπαμε, πέρασε εις την Μακεδονία και βοήθησέ μας. Όταν είδε σε άλλο σημείο το όραμα, ζητήσαμε αμέσως να φύγομεν δια τη Μακεδονία, διότι συμπεράναμε ότι ο Κύριος μας προσκάλεσε να φέρομεν σε αυτούς το χαρμόσυνο άγγελμα. Αφού λοιπόν ξεκινήσαμε από την Τροάδα, επλέψαμε κατευθείαν εις τη Σαμοθράκη, τη δε επομένη στη Νεάπολη, σημερινή Καβάλα, και από εκεί στους Φιλίππους, η οποία είναι η πρώτη πόλη περιοχής εκείνης της Μακεδονίας. Όταν ο Σίλας και ο Τιμόθεος κατέβηκαν από την Μακεδονία, Ο Παύλος αποφάσισε να περάσει από την Μακεδονία. Και έχει πάρα πολλές αναφορές. Στην προς Ρωμαίους λέει, διότι η Μακεδονία και η Αχαΐα αποφάσισαν να κάνουν κάποια συνεισφορά για τους πτωχούς. Η Μακεδονία και η Αχαΐα είναι οι δύο ρωμαϊκές επαρχίες στις οποίες κατετιμήθη η Ελλάδα. Η Ελλάδα χωρίστηκε από τους Ρωμαίους σε δύο επαρχίες, ρωμαϊκές επαρχίες. Την Αχαΐα με κέντρο την Κόρυθο και την Μακεδονία. Μετά έχει το προς Κορινθίου σάρφα επιστολή, θα έρθω σε εσάς αφού περάσω από τη Μακεδονία, διότι σκοπεύω να μεταβώ στην Μακεδονία. Πολύ ο λόγος προς Κορινθίους βία αμέσως, διότι πραγματικά στη δεύτερη επιστολή, έτσι, διότι πραγματικά όταν ήρθαμεν στη Μακεδονία, σας κάνουν εδώ γνωστήν αδερφοί τη χάρη της γενεοδορίας που έδωσε ο Θεός εις τας εκκλησίας Μακεδονίας, πολλές αναφορές, όπως και προς τους Θεσσαλονικείς και προς τον, και προς την, έχουμε την επιστολή προς Τιμόθεον Άρφα, προς Κορινθίους Β', Πράξεις Αποστόλων και άλλα πάρα πολλά. Εγώ έτσι. Ανέφερα από την Καινή Διαθήκη εκείνα τα χωρία, τα οποία, εκείνα τα επιχειρήματα που είναι επιχειρήματα σωστά. Υπέρ της ελληνικότητας της Μακεδονίας. Έτσι, ότι έγραψε επιστολές τους Θεσσαλονικείς και τους Φιλιππισίους στην ελληνική γλώσσα. Αν ήταν αυτή Σλάβη, ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να ήταν, λοιπόν δεν θα έγραφε στην ελληνική γλώσσα. Πέστε μου κάτι τώρα, κύριε Σωτηρόπουλε. Ολοκληρώνουμε έτσι σχεδόν. Η ελληνική εκκλησία αποφάσισε να μην κάνει συλλαλητήρια. Μάλιστα. Εσείς τι άποψη έχετε? Εγώ θα κλείσω με την ελληνική εκκλησία αφού ακούσουμε την άποψή σας. Δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Όχι, όχι. Έτσι. Καλά, εγώ είμαι ένας τύπος ενθουσιώδης και είμαι υπέρ των συλλαλητηρίων. Ναι, αλλά έχετε και μια, αλλά είστε και σε μια μεγάλη αδερφότητα, έτσι χρόνια. Η κυβέρνηση είπε ότι τα θέματα αυτά δεν γίνονται με το συνέστημα, αλλά με την πολιτική, με σχέδιο, κάτι τέτοιο. Δεν είπε. Να. Λοιπόν, και η διοικούσα εκκλησία, όχι η εκκλησία, η διοικούσα εκκλησία, η διοίκηση της εκκλησίας, βλέπω συμβαδίζει. Λοιπόν, δεν ξέρω, εγώ φυσικά είμαι υπέρ των συλλαλητηρίων. Χωρίς να κατακρίνω και την θέση που πήρε η κυβέρνηση, πολιτικοί σκέπτονται διαφορετικά. Συγκινείται η υπερδύναμη του πλανητάρχη από συλλαλητήρια. Εδώ δεν συγκινήθηκε ο κύριος Σιμίτης από 3 εκατομμύρια και πλέον υπογραφές. Και δήλωσε, μιλήσατε με ιερό πάθος στην αρχή, εδώ της εκπομπής και πολύ καλά μιλήσατε και ήθελα και εγώ να ενθυμίσω κάτι που δεν το υποφέρει η ψυχή μου, ότι ο κύριος Σιμίτης είχε δηλώσει επιλέξει
ο ελληνοχριστιανικός πολιτισμός είναι γελίος. Δύο φορές το είπε αυτό σε επαιτίους. Ναι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ σας παραλαμβάνω... Είπατε την άποψή σας. Υπέρ των συλλαγητηρίων. Ναι, διότι... Χωρίς όμως να... Εγώ είμαι εναντίον στην παρουσαφάση ακριβώς για αυτούς τους λόγους, αλλά είμαι υπέρ των δημοψηφισμάτων, ξέρετε, και για την Τουρκία και για αυτό το ζήτημα και να τεθούν. Με την ευκαιρία όμως θα πω ότι ο κόσμος όλος πιστεύει ότι ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος είναι δίγλωσσος. Έτσι, σαν κατάληξη, δεν έχει σχέση αυτά με τον κύριο Σωτηρόπουλο. Είπα, δεν θέλω να τον φέρω σε δύσκολη θέση. Όχι, εγώ πιστεύω το ίδιο και σε ένα περιοδικό που εκδίδω με τον Σταυρό, το κάνουμε κριτική. Λέμε τα καλά, το λέμε και τα άσχημα. Μάλιστα. Ένα από τα άσχημα είναι η διπλωματία του και η διγλωσία του. Μάλιστα. Τα λέει και έτσι, τα λέει κι αλλιώς. Μάλιστα, διότι στις εκδηλώσεις για το μακεδονικό αγώνα έλεγε όταν έχεις τέτοιους πολιτικούς, τέτοιους στρατιωτικούς, τέτοιο λαό, έτσι δεν απειλεί κανείς τη Μακεδονία. Πήγε στους μαθητές, είπε αντισταθείτε, προσέχτε να δείτε. Εν συνεχεία βγήκε και είπε ότι είμαστε εναντίον των συλλαλητηρίων, βεβαίως όχι στη φαλκίδευση του ονόματος, και πολύ σωστά το είπε. Υπάρχουν παράπονα όμως από τη Θεσσαλονίκη ότι ακύρωσε την δήλωση του Μητροπολίτη του κυρίου Ανθίμου, ο οποίος είχε πει ότι είμαστε έτοιμοι για συλλαλητήρια και για σύγκληση της ιεραρχίας για να λάβουμε αποφάσεις, για να βοηθήσουμε την Εκκλησία, και το είπε αυτό ο κύριος Άνθιμος, ο οποίος συνήθως είναι και με τον αστιφύλακα και με τον χωροφύλακα. Έτσι λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι προσπάθησε να ακυρώσει με αυτόν τον τρόπο και τις κινητοποιήσεις του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας, έτσι ανεξάρτητα με διαφορές έτσι που μπορεί να υπάρχουν επάνω σε θέματα κατευθύνσεως θρησκείας ή με αυτά τα οποία λέγει ορισμένες φορές. Είπε, κύριε Μπούς, με ποιο δικαίωμα παίρνετε αυτή την απόφαση και τι υπηρετείτε στρεφόμενος εναντίον της Ελλάδος, είμαστε έτοιμοι για κινητοποιήσεις. Ακύρωσε την προσπάθεια του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, του κυρίου Δημητρίου, ο οποίος κάνει αγώνα στην παρούσα φάση, μπορεί να μην είναι θορυβώδης, έχει στείλει επιστολή και στον κύριο Μπούς, έστειλε μηνύματα σε όλες τις ομογενειακές οργανώσεις για να έχουν καλό συντονισμό μεταξύ τους και να συντονιστεί και η Εκκλησία και να πιάσουν και το Κογκρέσο, ούτως ώστε να ανατρέψουν την απόφαση, αλλά ήθελαν να κινητοποιήσουν και τον κόσμο. Και πρέπει να σας πω ότι και ο πρώην Αμερικής ο Σπυρίδων τους λέει, εγκαταλείψατε Ελληνοαμερικανοί τις εθνικές κορώνες, ευθυνόμαστε σαν Ελληνοαμερικανοί, διότι άλλος πήρε τα αξιώματα τα ομογενειακά για να κάνει δημόσιες σχέσεις και να υπερασπιστεί τα προσωπικά του συμφέροντα. Η Εκκλησία έπαιξε και αυτή αρνητικό ρόλο το τελευταίο διάστημα και λέει, ελάτε να δώσουμε τα χέρια, να δούμε πώς θα συντονιστούμε, διότι έρχονται τα χειρότερα στο Αιγαίο και στην Κύπρο, και να αποτρέψουμε, να ανατρέψουμε βεβαίως και αυτήν την απόφαση. Φτάσαμε στο τέλος, για μισό λεπτό. Εδώ παρατηρώ το εξής, διαβάζοντας την Παλαιά Διαθήκη. Ο Σάκης στο Ισραήλ, ο περιούσιος λαός, εστρέφεται εναντίον του Θεού, αποστατούσε, ασεβούσε. Ο Θεός έστρεφε τις διαθέσεις άλλων εθνών εναντίον και το χτυπούσαν και το ταπείνωναν. Λοιπόν, για να σωθούμε και εμείς από τις κακές διαθέσεις των, των εχθρών και των φίλων εντός εισαγωγικών, πρέπει να μετανοήσουμε, να αλλάξουμε μυαλά, φρονήματα, αισθήματα, τρόπον ζωής. Έχουμε γίνει ασεβείς, θα έλεγα αχρίστιανοι, μερικοί είναι και αντίχριστοι, πολεμάν αναφαλδόν τον χριστιανισμό, και αν θέλεις κακοί Έλληνες, να αλλάξουμε, να γίνουν πραγματικοί Έλληνες και ορθόδοξοι χριστιανοί, για να στρέψει ο Θεός και τον εαυτό του και τους εχθρούς μας προς εμάς. Να είστε καλά. Φτάσαμε στο τέλος, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Γεια σας.